Πάμε να μιλήσουμε με την πρώην Υφυπουργό Παιδείας των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή Ιωαννίνων σήμερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την κυρία Μερόπη Τζούφη. Κυρία Τζούφη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για αυτή την επικοινωνία. Και εγώ το ίδιο. Σας ευχαριστώ διπλά, γιατί είχαμε μια καθυστέρηση αυτής της δημόσιας συζήτησης. Λοιπόν, το lockdown είναι η είδηση βέβαια. Το lockdown στην Αττική είναι η είδηση της ημέρας, των τελευταίων ωρών. Όμως εμείς θα ξεκινήσουμε από την παιδεία, γιατί αυτό το διάστημα συζητιέται στην Βουλή το νομοσχέδιο Κεραμέως. Θα ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, σήμερα εσείς και όχι μόνο εσείς και το Μέρα 25, νομίζω συμφώνησε και το Κινάλ με τον δικό του τρόπο και το ΚΚΕ, ζητάτε να παγώσει η συζήτηση για αυτό το νομοσχέδιο λόγω του lockdown που έχει επιβληθεί για ένα διάστημα. Λοιπόν, σας ακούω. Καταρχάς, πού βρισκόμαστε στη Βουλή? Καταρχήν, είμαστε στην πρώτη μέρα εξέλιξης της συζήτησης. Θα υπάρχει και αύριο και μάλλον την Πέμπτη θα υπάρξει η ψήφιση αυτού του πολύ κρίσιμου νομοσχεδίου. Σωστά, κύριε Ντόκα, είπατε ότι με την έναρξη της συζήτησης και με επαπειλούμενο το lockdown, που τώρα πλέον είναι γεγονός στην Αττική, εξηγήσαμε ότι δεν είναι δυνατόν να συζητούνται τόσο κρίσιμα νομοσχέδια, τα οποία δημιουργούν σοβαρότατες κοινωνικές αντιδράσεις. Να θυμίσουμε εδώ ότι με το νομοσχέδιο αυτό 24.000 παιδιά δεν θα μπορέσουν να ανοίξουν την πόρτα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Εγκαθίσταται η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια και ένα πανοπτικό σύστημα παρακολούθησης των επικοινωνιών όλων των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στο πανεπιστήμιο. Θα έχουμε διαγραφές φοιτητών, πολύ κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία και τα οποία βεβαίως όταν συζητούνται σε αυτές τις συνθήκες, είχαμε ζητήσει και πριν νομοθετικό μορατόριο, δεν επιτρέπουν, θα έλεγα ότι γίνονται σκόπιμα για να μην υπάρξουν κοινωνικές αντιδράσεις. Και μάλιστα γίνονται σε μια φάση που δεν έχουν κανέναν επείγοντα χαρακτήρα. Τη φετινή χρονιά τα σχολεία είναι κλειστά, το ξέρετε κι εσείς. Τώρα ξανακλείνουν πάλι στην Αττική. Άρα δεν υπήρχε κανένας λόγος να αλλάξει τη φετινή χρονιά το εξεταστικό σύστημα και μάλιστα με αυτή την προοπτική να μείνει αυτό το πολύ μεγάλο νούμερο παιδιών εκτός των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ναι. Και βεβαίως με το ζήτημα της τηλεεκπαίδευσης, περίπου το 1/3 των παιδιών να μην έχουν αυτήν τη δυνατότητα. Δηλαδή σε μια σκληρή χρονιά που αποκλείει περισσότερο τα παιδιά που δεν έχουν άλλες βοήθειες, που δεν έχουν πρόσβαση στην τηλεεκπαίδευση, παίρνουμε και την απόφαση να μειώσουμε τους αριθμούς των εισακτέων με αυτό το δραματικό νούμερο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Η μείωση του αριθμού των εισακτέων θα συμπαρασύρει περίπου το 1/3 των πανεπιστημιακών τμήματων που θα κλείσουν σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες. Και στα Γιάννενα. Και βεβαίως στα Γιάννενα. Μιλάμε για 5 τμήματα. Ποια τμήματα αφορούν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, κυρία Τζούφη? Έχετε πρόχειρο να μας πείτε? Βεβαίως έχω την εικόνα. Είναι το τμήμα γεωπονίας στην Άρτα, είναι το τμήμα πληροφορικών συστημάτων στην Άρτα, είναι το χρηματοπιστωτική στην Πρέβεζα και είναι και δύο τμήματα των Ιωαννίνων, το προσχολικής αγωγής και άλλο ένα. Είναι τμήματα καινούργια, τα οποία έγινε μια σημαντική προσπάθεια να στελεχωθούν, τα οποία όμως ήδη είχαν αλλάξει τα προγράμματα σπουδών και γινόταν μια πολύ σοβαρή προσπάθεια από το Πανεπιστήμιο για την ενσωμάτωσή τους. Και να θυμίσω ότι αυτά ήταν τμήματα που τα είχε εισηγηθεί ομόφωνα η σύγκληση των πανεπιστημίων και των πρώην ΤΕΗ και, εν πάση περιπτώσει, και οι τοπικές κοινωνίες που είχαν επενδύσει σε αυτά. Αυτό σημαίνει ότι και χάνονται τα τμήματα και η προοπτική ανάπτυξή τους. Αλλά επιπλέον και το πιο σημαντικό είναι ότι θα χαθεί και πνευματικό κεφάλαιο. Και αυτό θα έχει σοβαρότατες επιπτώσεις αναπτυξιακές, οικονομικές, πολιτιστικές και άλλες. Άρα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που δεν θα έπρεπε να συζητείται κάτω από τέτοιες συνθήκες καθολικού lockdown, το οποίο βεβαίως δημιουργεί πρόβλημα σε οποιαδήποτε διάθεση των ανθρώπων να διαδηλώσουν το δημοκρατικό τους δικαίωμα ότι αυτό δεν πρέπει να προχωρήσει. Και εσείς λέτε το αυτονόητο, ότι από τη στιγμή που οι πολίτες δεν μπορούν να ασκήσουν το συνταγματικό τους, το δημοκρατικό τους δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν με μια πορεία, με μια συγκέντρωση, πρέπει και η νομοθετική εξουσία να παγώσει για ένα μικρό διάστημα, αφού είναι σιγουρότατο ότι αυτό το νομοθέτημα επιφέρει ιδιαίτερες αντιδράσεις. Θα ήταν ηθικό να γίνει αυτό, λέτε? Μάλιστα. Τώρα, λέμε όλοι ότι θα μπορούσε να παγώσει αυτή η διαδικασία. Δεν υπάρχει κανείς επείγον χαρακτήρας και επιπλέον λέμε ότι εκεί μέσα υπάρχουν διατάξεις, αυτές που αφορούν την παρακολούθηση των email,
με ειδικές κάμερες, οι οποίες είναι όλες αντισυνταγματικές, όπως και η εγκατάσταση αστυνομικού σώματος μέσα στα πανεπιστήμια, ναι. Γιατί καταλύει το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, έχουν τοποθετηθεί πάρα πολλοί συνταγματολόγοι. Τώρα όμως η Επιτροπή, η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, έκρινε συνταγματικό το νομοθέτημα Κεραμέως. Να πούμε εδώ πριν ότι η Κεραμέως, η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέως, δεν δέχεται να παγώσει η διαδικασία. Μάλιστα είπε, τι μου ζητάτε, να σταματήσω το νομοθετικό έργο, να σταματήσει η δημοκρατία επειδή υπάρχει το lockdown. Είχε αυτή την τοποθέτηση. Ναι. Βεβαίως. Η κυρία Κεραμέως τι λέει, αφού υπάρχει λοιπόν το lockdown, απαγορεύεται οποιαδήποτε δυνατότητα κανείς να εκφραστεί απέναντι στο νομοσχέδιο. Και όποιος το κάνει είναι υγειονομική βόμβα. Άρα μονάζει γάδι κάτι. Μάλιστα. Είναι προφανές ότι και στο συνταγματικό κομμάτι το θέμα αυτό θα το κυνηγήσουν. Πείτε και μου τα για την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής όμως, που έχει αντίθετη άποψη, που συμφωνεί με την Κεραμέως δηλαδή. Ακούστε, είναι μία άποψη του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής και στο παρελθόν είχαμε και πολλά άλλα νομοθετήματα κρίθηκαν αντισυνταγματικά. Μπορώ να σας αναφέρω ένα που έπεσε στο Συμβούλιο Επικρατείας όταν προσπάθησε να βάλει τους απόφοιτους των κολεγίων να είναι υποψήφιοι για να γίνουν καθηγητές και δάσκαλοι στην εκπαίδευση. Έχει επιχειρήσει πολλά τέτοια νομοθετήματα η κυρία Κεραμέως και το τελευταίο ήταν η εξομοίωση των κολεγίων, των αδιαβάθμιτων τριετών κολεγίων, χωρίς αξιολόγηση ούτε των εισακτέων, ούτε των καθηγητών, ούτε των προγραμμάτων σπουδών, με τα πενταετής σπουδές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Και αυτό έχει προσβληθεί η συνταγματικότητά του, ήρθε με μια νυχτερινή τροπολογία από το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Οικονομικό Επιμελητήριο και από τα ευρωπαϊκά φόρα. Επομένως, εδώ υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια με κλειστά τα πανεπιστήμια, επαναλαμβάνω, εδώ και ένα χρόνο. Με άλλα προβλήματα που είναι η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση. Ναι, αυτό χρειάζονται τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και επίσης να θυμίσουμε ότι παρόλες αυτές τις συνθήκες αξιολογούνται πάρα πολύ ψηλά, περίπου στο 2-3% των καλύτερων πανεπιστημίων της Ευρώπης και του κόσμου, παρότι η αναλογία φοιτητών και εκπαιδευτικού προσωπικού είναι από τις χαμηλότερες. Και τι κάνουμε σε αυτή τη συνθήκη, αντί να βάλουμε 3.000 πανεπιστημιακούς, αυτό μας ζητούσαν οι αξιολογήσεις για να έχουμε καλύτερα πανεπιστήμια, βάζουμε 1.030 αστυνομικούς μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, έφλεκτη ύλη που και συντηρητικοί πολιτικοί και πρώην υπουργοί, όπως ο κύριος Φορτσάκης και πολλοί άλλοι, ο κύριος Σουφλιάς, έχουν πει, ο κύριος Πυριωτόπουλος, ότι αυτό δεν πρόκειται να λύσει κανένα πρόβλημα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μάλιστα. Είστε σαφείς. Λοιπόν, τώρα και σε μια χρονιά, το είπατε, η οποία είναι άνοιξε, κλείσε τα σχολεία. Ξαναέκλεισαν τα σχολεία στην Αττική. Και η Υπουργός Παιδείας συνεχίζει να έχει την πρόθεση για νέες βάσεις εισαγωγής σε αυτό το χάος. Εδώ δεν ξέρουμε πόσο ακόμη θα περικοπεί η ύλη, πότε θα ξανανοίξουν τα λύκεια. Μέσα σε όλο αυτό, επιμένει η κυρία Κεραμέως να εφαρμόσει νέες βάσεις τώρα, φέτος. Βεβαίως, επιμένει από φέτος η κυρία Κεραμέως ότι θα υπάρξει η βάση εισαγωγής, απλώς το διπλό μηχανογραφικό θα είναι από του χρόνου. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει, εμείς δώσαμε μία έκθεση την οποία καταθέσαμε και στη Βουλή Μελέτης, που δείχνει αυτό που σας είπα πριν, ότι περίπου 20 με 24.000 παιδιά θα μείνουν εκτός ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Και από την άλλη μεριά, επιμένει να υλοποιήσει και έχει στείλει και εγκύκλιο για την Τράπεζα Θεμάτων στην πρώτη ηλικία, η οποία θα οδηγήσει, όταν είχε υλοποιηθεί μία χρονιά, το 25% των παιδιών να μην μπορούν να τελειώσουν, να ολοκληρώσουν το λύκειο. Άρα θα τα στείλει στην ανήλικη μαθητεία των σχολών του ΑΕΜ. Μάλιστα. Η στόχευση, μάλιστα, κύριε Τόκα, αν μου επιτρέπετε, είναι τα παιδιά αυτά να διοχετευτούν στον ιδιωτικό τομέα, στα ιδιωτικά ΙΕΚ και στα ιδιωτικά κολέγια, που είναι και η χορηγή της Νέας Δημοκρατίας καθ' ομολογίαν τους από του βήματος της Βουλής. Μάλιστα. Ακούω αυτά που λέτε, αξιολογούνται. Πάμε να δούμε τώρα το lockdown. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει το lockdown. Είπε για μια προσπάθεια 2 εβδομάδων. Θα δούμε αν θα έχει και συνέχεια. Είπε ότι τον Απρίλιο θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Είπε επίσης ότι η υγεία είναι μπροστά από την οικονομία. Αναλαμβάνω, είπε συγκεκριμένα, την ευθύνη αυτών των μέτρων, όμως η οικονομία έχει ισχυρά πλήγματα δεχτεί όλο αυτό το διάστημα και δέχεται ακόμη μεγαλύτερα. Τι λέτε εσείς, πώς ακούσατε τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Κοιτάξτε, καταρχήν αυτή είναι μία ανακοίνωση, όπως είπε και στη συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρός μας ο Αλέξης Τσίπρας πριν λίγο στον κύριο Σρόιτερ.
η οποία γίνεται τρεις μέρες μετά τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι πρώτα οι εμπειρογνώμονες συναποφασίζουν με τον Πρωθυπουργό. Όπως και αν έχει, δείχνει την αποτυχία της μέχρι τώρα πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Να θυμίσουμε εδώ ότι είμαστε σε παρατεταμένο lockdown για μήνες ολόκληρος. Γίνονται κάποια ανοιγοκλεισίματα τα οποία προφανώς δεν βοηθούν την αγορά. Αύριο νομίζω υπάρχει και μια κεντρική εκδήλωση και στα Γιάννενα, όπου οι εστιατορικές οργανώσεις παραδίδουν τα κλειδιά μετά την πρόκληση την οποία είχαμε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, που είπε να τα δώσετε σε μένα άμα δεν σας αρέσει. Αντί λοιπόν να έχουμε μέτρα στοχευμένης ενίσχυσης των ανθρώπων που πλήττονται στην οικονομία, εμείς είχαμε μιλήσει για αυτά τα εμπροσθοβαρή μέτρα στήριξης, εξακολουθούν να γίνονται με το σταγονόμετρο. Ξέρουμε από την άλλη μεριά ότι εδώ έχουμε χάσει αυτό που λέμε την επιδημιολογική παρακολούθηση. Το ξέρουμε και στα Γιάννενα αυτό, που ήταν μια περιοχή που είχε πρασινίσει και ξαφνικά έχουμε την εμφάνιση διαφόρων εστιών και μάλιστα και με μεταλλαγμένα στελέχη, τα οποία προφανώς έχουν έρθει από άλλες περιοχές. Θέλω να πω ότι το κομμάτι της δημόσιας επιδημιολογικής επιτήρησης έχει αποτύχει και κατά τη γνώμη μας, γιατί δεν γίνεται στοχευμένα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους μεγάλους εργασιακούς χώρους ή σε ευάλωτες δομές. Ακόμη και τα νοσοκομεία φαίνεται ότι έχουν σοβαρά προβλήματα να προστατευτούν από την εμφάνιση αυτού του πολύ δύσκολου ιού και μάλιστα από το μεταλλαγμένο του στέλεχος. Και από την άλλη μεριά έχουμε και σημαντική καθυστέρηση των εμβολιασμών για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Υπάρχει θέμα με αυτό. Οι ευθύνες είναι σημαντικές ευρωπαϊκές. Είναι ο τρόπος που διαπραγματεύτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, χωρίς να βάλει συγκεκριμένες ρήτρες. Εμείς εκεί έχουμε κάνει την πρόταση του να αρθεί η πατέντα από τις φαρμακευτικές εταιρείες, άρα να υπάρχει διαθεσιμότητα παραγωγής εμβολίων για να καλυφθεί ο κόσμος και ο πληθυσμός. Αυτό έγινε δεκτό από το Συμβούλιο Επικρατείας της Ευρώπης, από το Ανώτατο Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά και από τον ΠΟΗ. Δεν το υποστήριξε. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική λύση η οποία μπορεί να απελευθερώσει την κοινωνία από αυτόν τον υγειονομικό κλειό. Βλέπουμε λοιπόν σημαντικότατες καθυστερήσεις και στην επιδημιολογική επιτήρηση, αλλά και στην επάρκεια των εμβολίων. Επαναλαμβάνω, με όλες τις δυσκολίες που έχει αυτή η πανδημία, με τα μεταλλαγμένα στελέχη, αλλά δεν βλέπουμε εκείνα τα βήματα από την κυβέρνηση τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια αίσθηση ασφάλειας στους πολίτες ότι κάποτε αυτό το σκληρό lockdown θα τελειώσει και, εν πάση περιπτώσει, δεν θα βρει καθυμαγμένη την κοινωνία, διότι εδώ ξέρουμε ότι 2 στις 3 επιχειρήσεις ετοιμάζονται να κλείσουν και 1 στις 3 έκλεισε. Τι θα γίνει με αυτόν τον κόσμο? Θα διαγραφεί αυτό το ιδιωτικό χρέος? Εσείς λέτε για κούρεμα, εσείς μιλάτε για κούρεμα αυτού του χρέους, γιατί είναι πραγματικότητα. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει κανείς στα χρέη του, στις οφειλές του, με όλα αυτά τα πλήγματα. Και με το μέλλον όπως διαγράφεται. Ναι, κυρία Τζούφη. Μπορεί όμως ρεαλιστικά να γίνει ένα κούρεμα? Ρεαλιστικά μπορεί να γίνει ένα κούρεμα? Κοιτάξτε, εμείς αυτό το θέμα το είχαμε κάνει ήδη με την έξοδο από τα μνημόνια, όπου εκεί στις επιχειρήσεις είχαμε κόψει και είχαμε βάλει σε δόσεις πάνω από 120 τα χρέη που υπήρχαν προς το δημόσιο και διαγράψαμε τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Εάν αυτό δεν γίνει με έναν τρόπο γενναίο, τότε θα έχουμε καταστροφή της μεγάλης πλειοψηφίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκτός εάν αυτό είναι η στόχευση της Νέας Δημοκρατίας, διότι αυτό περιγράφεται στο σχέδιο Πισαρίδη. Και κάποιοι μάλιστα μιλούσαν και για επιχειρήσεις ζόμπι. Αυτό θα είναι καταστροφικό για την κοινωνία, για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για την επαρχία που στηρίζεται κυρίως στη μικρομεσαία οικογενειακή επιχείρηση. Σωστό είναι αυτό, έτσι. Και βεβαίως για την μαζική καταστροφή θέσεων εργασίας και την εκτόξευση της ανεργίας, της φτώχειας, των κοινωνικών ανισοτήτων. Πρέπει να υπάρξει άλλος εναλλακτικός δρόμος. Υπήρχαν ευρωπαϊκοί πόροι, υπήρχε μαξιλάρι, αρνείται η Νέα Δημοκρατία να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση και γι' αυτό εμείς λέμε ότι προφανώς είναι η υλοποίηση ενός ευρύτερου σχεδίου, του σχεδίου Πισαρίδη, που μιλάει για αναδιάρθρωση της αγοράς και καταστροφή της μεγάλης πλειοψηφίας των οικογενειών. Μάλιστα, είναι μια μεγαλύτερη συζήτηση αυτή, κυρία Τζούφη. Ο Πρωθυπουργός ολοκλήρωσε τις ανακοινώσεις με την φράση «θα τηρήσουμε τα μέτρα και θα νικήσουμε». Πριν λίγα 24 ώρα, ήταν στην Ικαρία και έδωσε από εκεί κάποιες εικόνες στο Πανελλήνιο. Ένα σχόλιο θέλω από αυτό,
γι' αυτό από εσάς και να κλείσω. Αυτό θα γίνει, θα αναγκαστεί ο Πρωθυπουργός να έρθει να απαντήσει στην ερώτηση που ο πρόεδρός μας ο Αλέξης ο Τσίπρας για το θέμα αυτό κατέθεσε δημόσια. Είναι η πολλωστή φορά που παραβιάζει σε συμβολικό και ουσιαστικό επίπεδο την καραντίνα. Γιατί το κάνει, εκτιμάτε, γιατί το κάνει, εκτιμάτε, κυρία Τζούφη, τι εκτίμηση μπορεί να γίνει? Είναι ευφυής άνθρωπος, είναι σε μία μάχη με τον κορονοϊό. Πολλοί κόσμος πιστεύει ότι αυτή η κυβέρνηση τα έχει καταφέρει σε αυτή τη μάχη και ξαφνικά εμφανίζει τις εικόνες της Ικαρίας. Γιατί συμβαίνει αυτό, ή της Πάρνηθας, γιατί συμβαίνει αυτό? Κοιτάξτε, διότι θεωρούν ότι είναι μία ξεχωριστή ελίτ η οποία μπορεί να συμπεριφέρεται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι πρέπει να συμπεριφέρονται οι υπηκοοί της. Στο συμβολικό επίπεδο το πλήγμα ηθικής τάξης είναι πολύ υψηλό και το χειρότερο είναι ότι προσπάθησε η κυβέρνηση να κρύψει αυτές τις εικόνες με εντολές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας να μην προβληθούν από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Βλέπουμε δηλαδή και μια προσπάθεια αυτό το πράγμα να κρυφτεί, ακριβώς διότι η επίπτωση στο συμβολικό επίπεδο για τον κόσμο που πλήττεται και βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, κλειδωμένος μέσα από τις 6, είναι πάρα πολύ ισχυρή. Δυστυχώς αντιλαμβάνονται, έχουν την λεγόμενη λουδοβίκια, αλαζονική συμπεριφορά, ότι είναι κάτι διαφορετικό από την πλειοψηφία του κόσμου. Και στηρίζουν αυτό το πράγμα στις δημοσκοπήσεις τις οποίες διαρκώς επικαλούνται. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι η οργή του κόσμου από κάτω σιγουράζει και όταν της δοθεί η δυνατότητα θα εκφραστεί, διότι είναι μη ανεκτές συμπεριφορές όταν απαιτούμε από τον απλό πολίτη να μπει σε όλες αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες για αυτόν, για τη ζωή του, για τον πληθυσμό του και δεν θα η ηγεσία του τόπου. Και μάλιστα αυτό έχει καταδικαστεί, όπως ξέρετε, και από στα διεθνή μέσα και μάλιστα. Άλλοι πρωθυπουργοί που βρέθηκαν σε αυτή τη θέση αναγκάστηκαν και να παραιτηθούν. Τώρα εσείς ζητάτε την παραίτηση του Μητσοτάκη? Εμείς λέμε ότι αυτό το οποίο κάνει θα πρέπει να έρθει στη Βουλή να μας το εξηγήσει. Στα ερωτήματα αυτά λοιπόν να τοποθετηθεί κοινοβουλευτικά για αυτήν την συμπεριφορά για την οποία τον εγκαλούμε δημοσίως. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κυρία Τζούφη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Και εγώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καληνύχτα και να προσέχουμε όλοι. Είναι το βασικό. Λοιπόν.